Γεια χαρά σε όλους. Στο απόψινό βίντεο θα μιλήσουμε για την υποβρύχια φωτογραμμετρία και το 3D μοντέλο. Το θέμα μας σήμερα είναι η υποβρύχια φωτογραμμετρία. Η υποβρύχια φωτογραμμετρία εντάχθηκε στην Body από τον Dr. Γκίμων Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τώρα, για ποιον είναι αυτή η ειδικότητα? Αυτή η ειδικότητα είναι για όλους. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Το μόνο που χρειάζεται να έχεις είναι Advanced Open Water. Όσο διαρκεί? Αυτή η ειδικότητα διαρκεί 3-4 μέρες, ανάλογα το πόσο γρήγορα προχωράει η ομάδα. Γιατί πας σαν ομάδα, είναι και υποβρύχια τοπογραφία παράλληλα. Αναλόγως στο πώς προχωράει η ομάδα, προχωράει και το σχολείο και φαντάζεστε ότι θα γίνει σε λιγότερες μέρες. Έχει περίπου 4 με 5 βουτιές στο σχολείο. Έχει ένα mini dive για να σας δει ο εκπαιδευτής πώς είστε, πώς κινείστε μέσα στο νερό, αν είστε άνετοι με τα εργαλεία και με αυτά. Γιατί πας υποβρυχίως να κάνεις μια δουλειά, μια εργασία. Δεν πας να κάνεις κάποιες ασκήσεις καταδυτικές. Τώρα, το σχολείο περιέχει θεωρία, έχει καλή θεωρία, έχει κάποιες μαθηματικές πράξεις, κάτι λέει με τη μέθοδο των τριών, και το περισσότερο και το πιο σπουδαίο θέμα ήταν το, για μένα, ήταν το 3D μοντέλο, η φωτογραμμετρία δηλαδή, σαν φωτογραμμετρία. Τι κάνεις τώρα στη φωτογραμμετρία? Έχω εδώ πέρα ένα 3D μοντέλο το οποίο εκτυπώσα εγώ. Είναι ένα saber tooth cut, μια γάτα η οποία έχει εξαφανιστεί από το πλανήτη. Το μοντέλο αυτό εγώ το βρήκα σαν αρχείο στο ίντερνετ από μια σελίδα με 3D μοντέλα που υπάρχουν έτοιμα. Το έβαλα στον εκτυπωτή μου, το εκτύπωσα, αν δείτε εδώ πέρα ήταν άσπρο όλο και το έβαψα. Οπότε φανταστείτε αν είχα βάλει κάποια βράχια και κάποιο κάνιον, ξέρω εγώ, υποβρύχιο και το έβαφα και είχα καταδυτικό μαγαζί και έκανα briefing στους δίτες μου σε αυτό το 3D. Φαντάζεστε ότι θα ήταν πολύ προ αυτή η ιδέα. Το αντί να δείχνω ένα sketch με βραχάκια και πορείες, να βγάζω το μοντέλο και να τους δείχνω ότι η βουτιά θα γίνεται εδώ, θα βουτήξουμε από εδώ, πάμε έτσι, περνάμε από εδώ και από εκεί. Τι κάνεις τώρα? Πείτε ότι αυτό εδώ ήταν υποβρυχίος. Η κάμερα που χρειαζόμαστε μπορεί να είναι μια action cam, μια GoPro, μια DSLR, μια οτιδήποτε κάμερα που μπορεί να μπει κάτω από το νερό χωρίς να την καταστρέψουμε. Βασικά, αν θέλουμε να δείξουμε μια εργασία ή κάτι, πόσο μέγεθος έχει και τέτοια, βάζουμε ένα πλαίσιο γύρω του αν είναι εφικτό, μια πηξίδα για να δείξουμε το βορρά και το χάρακα που, αν έχετε δει σε φωτογραφίες από έρευνες, έχει μαύρα με άσπρα σημεία και δείχνει τα σαντιμέτρες, αν είναι δηλαδή πόσο μεγάλο είναι. Τώρα στη φωτογραφία, πάμε εδώ για παράδειγμα, τραβάμε μια φωτογραφία, ξεκινάμε, προχωράμε, τραβάμε άλλη μια φωτογραφία, πάμε πιο εδώ, τραβάμε άλλη μια και όπως καταλαβαίνετε ούτω καθεξής. Ανεβαίνουμε παραπάνω, κάνουμε άλλη μια περιστροφή, φωτογραφίες, παραπάνω, άλλη μια περιστροφή, φωτογραφίες. Φανταστείτε ότι εγώ στο σχολείο μου έκανα ένα μικρό βραχάκι, maximum να ήταν ένα μέτρο, και έβγαλα περίπου 150 φωτογραφίες. Όσες πιο πολλές φωτογραφίες έχεις, τόσο πιο πολύ πληροφορία θα δώσεις στον υπολογιστή για να σου βγάλει ένα καλό αποτέλεσμα, να σου βγάλει ένα καλό μοντέλο, χωρίς τρύπες και τυχόν κενά που θα έχει. Βέβαια, το πρόγραμμα, αν το μάθεις καλά, βάσει της μορφολογίας που του έχεις δώσει, θα σου φράξει κάποιες τρύπες, αλλά δεν φράζει τα πάντα. Οπότε θέλουμε καλό φωτισμό και καλές φωτογραφίες. Αν είναι ρηχά, σίγουρα φωτισμός δεν χρειάζεται, είναι περιττός. Το κλειδί τώρα εδώ πέρα είναι να μην βγάλουμε μισές φωτογραφίες με φώτα και μισές φωτογραφίες χωρίς φώτα. Αν γίνει αυτό, μετά θα πρέπει να ξέρετε πώς να διορθώσετε και τις φωτογραφίες στον υπολογιστή
να έχουν όλες περίπου τον ίδιο φωτισμό, το ίδιο exposure κλπ. Κλπ. Τι γίνεται, παίρνουμε τις φωτογραφίες μας, έχουμε βγάλει 100-200 φωτογραφίες που έχουμε βγάλει, πάμε στον υπολογιστή, τις βάζουμε στον υπολογιστή, ανοίγουμε το πρόγραμμα, πετάμε όλες τις φωτογραφίες μέσα και ξεκινάει ο υπολογιστής να κάνει render αυτές τις φωτογραφίες, να παντρεύει δηλαδή όλες τις φωτογραφίες μεταξύ τους. Τι κάνει για να τις παντρέψει? Εδώ π.χ. σε αυτό εδώ το δόντι θα βρει ότι αυτή η φωτογραφία το δόντι το έχει τέρμα δεξιά. Θα μου κολλήσει αυτή τη φωτογραφία εδώ. Όταν θα του βάλω αυτή τη φωτογραφία από την από εδώ μεριά, πάλι θα βρει αυτό το δόντι, αλλά αυτή τη φορά θα του βάλει το δόντι τέρμα αριστερά και θα κολλήσει τη φωτογραφία εδώ. Οπότε μου φτιάχνει αυτό εδώ το κομμάτι και μου έχει το δόντι εδώ. Όσο προχωράω βρίσκει κομμάτια και τα κολλάει. Σαν puzzle φανταστείτε, ψηφιακό. Δημιουργεί δηλαδή ένα mesh. Mesh είναι το δίχτυο, ας το πούμε. Είναι σαν τρίγωνα, τρίγωνα, τρίγωνα και δημιουργεί το προφίλ. Μπορούμε να του δώσουμε, να του πούμε να βάλει και χρώματα, ούτως ώστε θα το βλέπουμε σαν πραγματικό 3D το βυθό που βγάλαμε ή το αντικείμενο που βγάλαμε. Και το επόμενο στάδιο είναι να το κάνουμε export σε ένα αρχείο STL και είτε να το εκτυπώσουμε στο σπίτι μας αν έχουμε εκτυπωτή. Αν δεν έχουμε, μπορούμε να βρούμε ένα φύλλο ή ένα μαγαζί που έχει εκτυπωτή. Δεν κοστίζει πλέον πολλά για να εκτυπώσεις κάτι σε 3D εκτυπωτή. Αναλόγως και το μέγεθος βέβαια και το υλικό που θέλουμε να εκτυπώσουμε, θα κοστίσει τα ανάλογα. Τώρα αν μου πείτε ότι αυτό εδώ εγώ εμένα που μου αρέσει το έβρισκα σε ένα μαγαζί 10-15 ευρώ, θα το αγόραζα. Το έχω στο γραφείο μου, το έχω στο παράθυρο μου εδώ πέρα. Πόσο μάλλον όταν είναι κάτι που έχετε δημιουργήσει εσείς, που δεν υπάρχει στο εμπόριο, δεν πρόκειται να υπάρξει στο εμπόριο. Είτε είναι η αγαπημένη σας βουτιά, είτε είναι η δουλειά για καταδυτικό κέντρο για να κάνουμε καταδυτικούς χάρτες, είτε είναι από χόμπι και από μεράκι. Είναι πολύ δημιουργική ειδικότητα, δηλαδή σε σχέση με Nitrox, σε σχέση με Deep, σε σχέση με Peak Performance Buoyancy, σε σχέση με REC, από όποιες πλευρές και να το δούμε, για μένα είναι η σούπερ ειδικότητα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας αφήσω, δεν θα ήθελα να βγει το βίντεο πολύ μεγάλο. Το link στην περιγραφή με το email του Κίμωνα. Καλές αναδύσεις και καλές βουτιές. Bye!